δημιουργήσουμε μέλλον για τα παιδιά. Ευχαριστούμε, κύριε Κανένη. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για 3 λεπτά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, δεν με εκφράζουν τα μεγάλα λόγια. Δεν με εκφράζουν οι υπερβολές. Προσωπικά, έχω τελειώσει το δημοτικό σχολείο σε χωριό. Στην Άρτα, σε ορεινό χωριό, με τους συμμαθητές μου. Και δεν δέχομαι, κυρία Κανέλη, να μου κάνετε μάθημα εσείς. Που δεν έχετε μεγαλώσει εκεί που μεγάλωσα εγώ. Δεν είχατε τους ίδιους συμμαθητές. Λοιπόν, και δεν ήμουν ευνοημένος. Σας αρέσει και σας εκπροσωπεί, εκφράζει η ένταση. Η ένταση, κυρία Κανέλη, όπου εσείς, κυρία Κανέλη, η ένταση... Είναι, η ένταση... κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτό είναι δικαίωμά σας, Σταυρή, αλλά οφείλετε όμως... Ο κύριος Υπουργός σας άκουσε. Ο κύριος Υπουργός... Κυρία Κανέλη... Κύριε Πρόεδρε... Κυρία Κανέλη... Κύριε Πρόεδρε και κυρία Κανέλη... Κυρία Κανέλη... Κυρία Κανέλη... Κυρία συνάδελφε, ο Υπουργός σας άκουσε. Ο Υπουργός... Θέλει, ο υπουργός όμως σας άκουσε. Αλλά δεν θα γίνω Κασιδιάρης. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Αλλά δεν πρόκειται ο Στήλιος να γίνει Κασιδιάρης. Να το γνωρίζετε αυτό. Σας μιλώ, θέλετε να με κάνετε Κασιδιάρη. Δεν θα γίνω Κασιδιάρης όμως. Διότι έχω περάσει τις εξετάσεις αριστεύοντας και διότι δίνω εξετάσεις στον αρτινό λαό και στον ελληνικό λαό κάθε μέρα. Και δεν με ενδιαφέρει η δική σας η βαθμολογία, η προσωπική. Με ενδιαφέρει η βαθμολογία του κόμματος και του φορέα τον οποίον εκπροσωπείτε, αλλά η προσωπική η δική σας δεν με ενδιαφέρει και δεν με απασχολεί καθόλου. Λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν λες τα μισά λόγια, δεν λες την αλήθεια και λες ψέματα. Εγώ μίλησα για προγράμματα. Για ποιο λόγο. Σ' αυτό έχετε... Κύριε Υπουργέ... Δεν σας ακολουθώ στην ένταση, στην κυρία υπερβολή, στα μεγάλα λόγια δεν μπορείτε να σας ακολουθήσω. Και σας... Εργάζομαι για τα ντρέπουμε εγώ. Για την ελληνική νεολαία. Εσείς διακόπτετε. Και δεν έχετε το σεβασμό να ακούσετε την απάντηση. Εγώ να ντρέπουμε. Εσείς. Ορίστε μας. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, τι εκφράσεις είναι αυτές. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τρίλεπτο, ένα διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε συνέχεια, Πρόεδρε, δηλαδή αναφορές. Εσείς οφείλατε, όταν μου λέει ότι κόβομαι στις εκφράσεις. Την είδα. Ήθελε να αποχωρήσει, μπορούσε να αποχωρήσει. Δικαίωμά της. Αν και δεν υπήρχε σεβασμός. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα γνωστό παιχνίδι. Φωνάζω, διαμαρτύρομαι, κουνάω τα χέρια, δημιουργώ ένταση χωρίς να ξέρω τι λέω. Λοιπόν, αφήνουμε τον. Μπορούσατε να κλείσετε το μικρόφωνο κι εσείς, κύριε Πρόεδρε. Λέω και στο τέλος, δεν κάθομαι να σας ακούσω. Μικρόφωνο για να ξέρετε. Είδατε λοιπόν. Είδατε λοιπόν. Ίσως από την απειρία σας. Το μικρόφωνο, σας παρακαλώ, λέτε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε. Το μικρόφωνο ήταν κλειστό. Τώρα διαμαρτύρεται, δεν μπορώ να την κλείσω με τα χέρια το στόμα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ μιλήσα για προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και για προγράμματα... Ολοκληρώσαμε τώρα, ολοκληρώσαμε. Τα προγράμματα... Λοιπόν, προγράμματα ευχαριστώ πολύ. ...από ιδιώτες με χορηγίες. Ευχαριστώ πολύ, δεν έχει νόημα, έχει τελειώσει η απάντηση. Είμαι αριθμό 197-3-14 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνη των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την εξαίρεση από τον έμφυα ανενεργών πολυδομικά οικισμών στον νομό Κοζάνη. Δεν συζητείται λόγω κολλήματος του Υπουργού. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και γίνεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 14 και ώρα 10 με αντικείμενο εργασιών. Κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Καλημέρα.